Παρελθόν θα αποτελέσουν τα τεκμήρια διαβίωση από το νέο έτος, καθώς το καινούριο σύστημα που θα αντικαταστήσει το λεγόμενο πορισιολόγιο είναι έτοιμο. Ανώτερος παράγοντας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων τονίζει ότι οι υποδομές και τα δεδομένα που θα επιτρέψουν την κατάργηση των τεκμηρίων διαβίωσης είναι σχεδόν έτοιμα. Τώρα, με βάση το σύστημα των τεκμηρίων, η εφορία υπολογίζει μια αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης για στοιχεία διαβίωσης του φορολογουμένου, όπως είναι το γεωταχή του, η επιφάνεια της κατοικίας του, αν διαθέτει πισίνα. Επίσης, το εκματόρατο εισόδημα προστίθεται και πραγματικές δαπάνες, όπως είναι αυτές για ιδιωτικά σχολεία. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα φορολογούμενοι να πληρώνουν υπέργους και εξοντωτικούς φόρους. Με βάση το σύστημα του περιουσιολογίου, που πρόκειται να τεθεί σε εφαρμογή από 1η Ιανουαρίου του 2015, τα τεκμήρια θα καταργηθούν ως μέτρο υπολογισμού του πραγματικού εισοδήματος, αλλά θα διατηρηθούν εμέσως και μεταρρυθμισμένα για την απολογή των φορολογουμένων που θα υπόκειται σε φορολογικό έλεγχο. Για παράδειγμα, αν ένας ελεύθερος επαγγελματίας δηλώνει εισόδημα χαμηλότερο από αυτό που προκύπτει με βάση το τεκμήριο, δεν θα φορολογείται με βάση το τελευταίο. Θα εκδίδεται εντολή φορολογικού ελέγχου και θα υπόκειται σε έλεγχο με βάση τις έμεσες τεχνικές προσδιορισμού του εισοδήματος, στις οποίες βασικά στατικά αποτελούν τραπεζικές καταθέσεις, πραγματικές δαπάνες του φορολογουμένου και τα περιουσιακά του στοιχεία.